Μόλις ένα κέντρο υγείας στο Ηράκλειο και δύο κέντρα υγείας στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου θα λειτουργήσουν από τις 20 Ιανουαρίου ως εμβολιαστικά κέντρα κατά του κορονοϊού. Πρόκειται και το κέντρο υγείας Ηρακλείου και τα κέντρα υγείας Καστελίου και Μυρών, ενώ από τις 6 Φεβρουαρίου θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρξει ενίσχυση με προσωπικό στα κέντρα υγείας λίγες μέρες πριν την έναρξη των εμβολιασμών. Αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί ενίσχυση και όταν λέω θα χρειαστεί ενίσχυση, αυτό εμείς που απευχόμαστε είναι να γίνει πρωτοβάθμια, να γίνει μια κοβιτοποίηση, ας το πω έτσι, της πρωτοβάθμιας. Δεν θέλουμε να καταντήσει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να κάνει μόνο εμβόλια. Έχει πάρα πολλά πράγματα που θέλει να κάνει, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει ένα ή δύο μήνες, είναι κάτι που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα, δεν έχει οργανωθεί ο τρόπος μεταφοράς των υπερηλίκων κατοίκων της υπαίθρου και της πόλης προς τα κέντρα υγείας και από την άλλη δεν έχει διασφαλιστεί ούτε η κατοίκων εμβολιασμός ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το σύστημα υγείας συνολικά αλλά και κυρίως το πρωτοβάθμιο είναι γυμνό. Το σοβαρό ενδεχόμενο να κλείσει η ΜΕΘΚΟΒΗ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, τα τραγελαφικά περιστατικά να στέλνονται ηλικιωμένοι να εμβολιαστούν από τον Άγιο Νικόλαο στη Σιτία ή στην Ιεράπετρα ή και το αντίστροφο, οι καθυστερήσεις στον εμβολιασμό των υγειονομικών έρχονται να προσθεθούν στα τεράστια κενά της ελλείψης που υπάρχουν στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία του Λασιθίου. Τα προβλήματα που θα προκύψουν σε σχέση με την ταλαιπωρία των ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία θα σηκώσει το βάρος των εμβολιασμών, περιγράφει η Περιφερειακή Συντονίστρια Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Υγείας του Νομού Ηρακλείου, Κορνιλία Μακρύ. Σίγουρα οι καθημερινές δραστηριότητες που υπάρχουν, ειδικά σε περιφερειακά ιατρία, θα πάνε πίσω. Ναι. Τα ραντεβούλα δηλαδή. Τα ραντεβού εξαρτάται όχι τα επίγοντα, εξετάσεις, συνταγογράφηση, παρακολούθηση χρονίων νοσημάτων κτλ. Θα μπουν σε καθυστέρηση, θα μπουν σε... Ναι. Ήδη υπάρχουν καταγγελίες και από συναδέλφους μας, αλλά και από κόσμο που, ότι ακυρώνονται ραντεβού στα κέντρα υγείας προγραμματισμένα, γιατί το προσωπικό, το ιατρικό που είναι να έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να καλύψει τα εμβολιαστικά κέντρα των κέντρων υγείας. Εδώ και τώρα να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Μυρών με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, υλικά και υποδομές, ώστε να λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο χωρίς να μετατραπεί σε ιατρείο της μιας νόσου, να γίνονται οι εφημερίες του κανονικά και να λειτουργούν τα αγροτικά ιατρία. Όπως εκτιμάται, η σταδιακή λειτουργία των κέντρων υγείας οφείλεται πιθανότατα στο μικρό αριθμό εμβολίων στην πρώτη φάση των εμβολιασμών. Τα κέντρα υγείας θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Αρχικά θα πάει ένα 20 λεπτό ο κάθε εμβολιασμός. Αν αυτό ρολάρει στην πορεία, μπορεί να γίνει και λίγο πιο σύντομο στο τέταρτο. Ο κάθε εμβολιασμένος θα κάθεται ένα μισάωρο περίπου στο χώρο που θα γίνονται οι εμβολιασμοί για να αποφύγουμε κάποια πιθανή μικρή αλλεργική αντίδραση. Και πάντα παρουσία γιατρού. Την ίδια ώρα ευνηδιασμό προκάλεσε στους εργαζόμενους στο Παγνί η λειτουργία του και ως εμβολιαστικό κέντρο. Για άλλη μια φορά θα καλεστεί το προσωπικό να βγάλει το φίδι από την τρύπα και των εμβολιασμών και από την άλλη υπάρχει κίνδυνος με το συγχρονισμό ανθρώπων που θα έρθουν να κάνουν τον εμβολιασμό, προφανώς γιατί θα μετακινηθούν με συνοδεία κάποιου άλλου ανθρώπου. Στις αδυναμίες εξυπηρέτησης των πολιτών, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καθώς και στη γενικότερη αναστάτωση που θα υπάρξει, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Βρύσαλης. Πού θα γίνει ο εμβολιασμός, ξέρετε? Στα τακτικά ιατρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σε κάποια ιατρία που ήταν ιατρία ή ουρολογικά. Θα ψάχνει η υπηρεσία και η διοίκηση να βρει άλλους χώρους που θα γίνονται τα άλλα ιατρία. Εμείς δεν θέλουμε να επεκρατήσει Λαλούμ. Αν επεκρατήσει Λαλούμ, θα επεκρατήσει με ευθύνη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας.